Θα σας δώσω μερικά στοιχεία. Τον λένε Χαράλαμπο. Είναι 2,5 ετών. Ναι. Δεν έχει καταγωγή από την Κρήτη. Ναι. Αγαπάει όμως την κρητική μουσική και παράδοση περισσότερο και από τους κριτικούς. Και αυτό αποδείχθηκε τις προηγούμενες μέρες, καθώς έκανε με τους γονείς του μία βόλτα στο πλακόστρο του εκεί στη Λεωφόρο Δικαιοσύνης. Και πήρε τη λύρα από ένα καλλιτέχνη του δρόμου. Και έπαιξε λύρα τώρα. Έπαιξε λύρα και τραγούδησε. Αξίζει να το παρακολουθήσουμε. Θεοδώρα, για ρίξτε το. Όμορφα συναισθήματα δημιουργούνται και μας προκαλούν αυτά τα παιδιά που βγαίνουν γενικά. Κρύβονται δραστήριοι γονείς από πίσω που τα αγαπάνε, που τα στηρίζουν, που τα φέρνουν σε επαφή με την παράδοση. Θέλω να συναντήσουμε αυτή την ξεχωριστή οικογένεια και να την ευχαριστήσουμε πολύ. Είναι Εύη. Ο κύριος Σταμάτης Σάζαλης, η κυρία Ειρήνη Ξενίκα και ο μικρός Χαράλαμπος. Την καλησπέρα μας και ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλησπέρα. Αυτά είναι τα καλά. Τι θα μας παίξει κάτι? Εντάξει, τώρα είναι σε δύσκολη στιγμή. Μας είχατε σε μία επίσκεψη στο κύριο Ψαραντώνη. Τους χαιρετισμούς μας. Να του δώσουμε. Τους χαιρετισμούς, κύριε Ψαραντώνη. Τους χαιρετισμούς μας, τον αγαπάμε πολύ, τον σεβόμαστε. Και αποτελεί έμπνευση για όλους μας να του μεταφέρετε. Ευχαριστούμε όλη την Κρήτη. Μας καλοδεχτήκανε όλοι με ανοιχτές αγκάλες, όλη η Κρήτη. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για πείτε μας λίγο, πώς προέκυψε αυτή η επαφή με το μικρό, παρά το γεγονός ότι δεν έχει καταγωγή από την Κρήτη? Εντάξει, από μικρός... Μέσα από την Κούνια ο παππούς παίζει παραδοσιακό λαούτο και κρητικό λαούτο. Είναι αυτοδίδακτος και από εκεί ξεκίνησε το παιδί να ασχολείται και να του βγαίνει όλο αυτό το άκουσμα. Και μόνος του επέλεξε να συνεχίσει. Οπότε κανονίσατε, κυρία Ξενίκα, αυτό το ταξίδι στην Κρήτη για να έρθει και ο Χαράλαμπος πιο κοντά με αυτό που έχει ακούσει, έχει αγαπήσει, να γνωρίσει και τη μουσική αλλά και τους κρητικούς. Ναι. Και πιο πολύ για το Χαράλαμπο έγινε όλο αυτό. Εντάξει, ήταν και αποθυμένο δικό μας, το οποίο δεν είχαμε έρθει στην Κρήτη τόσα χρόνια. Ναι. Είναι η πρώτη μας φορά. Κλείσαμε μια εβδομάδα να έρθουμε στην Κρήτη και σαν γαμήλιο ταξίδι, γιατί πριν ένα χρόνο παντρευτήκαμε και δεν είχαμε να ζήσετε. Ευχαριστούμε. Βέβαια, εμένα μου έχει προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι θυμάται λίγο τους στίχους του τραγουδιού. Όχι απλά τους θυμάται. Ναι. Όχι απλά τους θυμάται, τους ξέρει απ' έξω όλους. Τους ξέρει απ' έξω και άλλα τραγούδια, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι? Ναι, και άλλα τραγούδια, πολλά τραγούδια. Ναι. Είμαι σίγουρος, δεν έχει ξεκινήσει μαθήματα για λύρα, έτσι δεν είναι? Όχι. Είναι μικρούλι. Είναι μικρούς, αλλά μας έχει εντυπωσιάσει και τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.
και να μου λέγατε ότι ξεκίνησε, ναι, θα έλεγα. Και εδώ ο κύριος Ανώνης που τον είδε για πρώτη φορά λέει ότι το παιδί το έχει, έχει το ρυθμό, έχει, το, έχει χάρη. Θα έχει να το λέει γενικά ότι συνομιλεί με τον Ψαραντώνη. Αυτό τον ρώτα προηγουμένως τον κύριο Ψαραντώνη, ότι δεν έχει ξανασυναντήσει τέτοιο, τέτοιο παιδί σε τέτοια ηλικία να έχει τέτοιο ρυθμό και να τραγουδάει έτσι. Δεν έχει συναντήσει, αυτό σας είπε. Ναι, ναι. Και αυτό με εξάπνιασε. Λέω, αποκλείεται ολόκληρη η Κρήτη να μην έχει βγάλει ένα παιδί τόσο μικρό να ξεκινάει και να τραγουδάει, να παίζει τη λύρα. Πώς έτυχε εκεί στο, στο δρόμο που έπιασε ο μικρός τη λύρα και το μικρόφωνο, για πείτε μας λίγο το παρασκήνιο. Εντελώς τυχαίο ήταν, περπατούσαμε στο Ηράκλειο στη, στην πλατεία εκεί και άκουσα από μακριά ένα λιράρι του δρόμου να κάθεται με το ηχείο του και με τη λύρα του να παίζει κάποια ώρα τραγούδια. Ναι. Πήγε κοντά του. Από μόνος του ζήτησε, λέει, μπορώ να μου παίξει το ήτανε του Ξυλούρη. Με κοίταξε ο Λιράρης, μου λέει, το ξέρει. Λέω, δώσ' του το μικρόφωνο, δεν ξέρουμε, μπορεί να το πει, μπορεί και να μην το πει, δεν είναι, είναι αυθόρμητος. Και του έδωσε το μικρόφωνο και ξεκίνησε, μαζεύτηκε όλη η πλατεία εκεί. Οι περαστικοί τι σας έλεγαν, πέρα από τα συγχαρητήρια που φαντάζομαι ότι θα σας έδιναν για το Χαράλαμπο. Δε... Από πού είναι αυτό το παιδί. Πιανού παιδί είναι, πόσο γυρνών είναι, τι χάρισμα είναι αυτό. Και είπαμε, είναι, δεν είναι από την Κρήτη. Και εντελώς τυχαία είχε ένα δημοσιογράφο δίπλα μας, ο οποίος τράβηξε όλο το σκηνικό και ξεκίνησε όλο αυτό τώρα που μας παίρνουν τηλέφωνα και μας αναζητούν να δουν το μικρό Χαράλαμπο. Λοιπόν, τι να πούμε, να τον χαίρεστε, να είστε υγιείς, να είστε καλά. Πίσω από ένα δραστήριο παιδί με ήθος, περγαμηνές και αξία κρύβεται και μια αξία οικογένεια. Αυτό εγώ το λέω διαχρονικά. Είστε άξιοι και εύχομαι σε κάποια χρόνια εδώ να σας έχουμε και διαζώσεις, να έχουμε και το μικρό, να πούμε περισσότερα, να τραγουδήσουμε μαζί, να ανταλλάξουμε και ευχές. Και εμείς το ίδιο ευχόμαστε, θα ξαναέρθουμε στην Κρήτη σύντομα. Συγχαρητήρια, αγαπάμε Κρήτη, αγαπήσαμε τώρα περισσότερο Κρήτη και πολύ σύντομα πιστεύω ότι θα ξαναέρθουμε. Εκεί ο Ψαραντώνης τι λέει τώρα δίπλα. Εδώ ο Ψαραντώνης μπορεί να σας κάνει μία... μία ατάκα για το παιδί να μας πει, αν έχει συναντήσει άλλο παρόμοιο. Α, για το παιδί! Ναι! Ναι, παιδί, στην Ισπάνια βλέπεις τέτοια μικρό κοπέλι και να συμιλεί έτσι και να συμπαρουσιάζεται έτσι, να, να παίζει με το όργανο. Είναι σπάνιο. Έχει ταλέντο δηλαδή, Ψαραντώνη. Ναι, ναι, παιδί μου, και χωρίς ταλέντο θα έπεσε τη λύρα. Δηλαδή, ναι. Δηλαδή θα κάνει και καριέρα, το βλέπετε. Ναι, θα το δεις στο μέλλον. Ναι, θα το δείτε και γρήγορα. Εσείς για... πώς... Εσείς πώς νιώθετε που βλέπετε τα νέα παιδιά να πιάνουν λύρα και να την αγαπούν? Χαίρομαι, αγαπώ τα παιδιά αυτά πολύ, γιατί ξυπνούν και γνωρίζουν την παράδοση και την ιστορία μας. Αυτό μου δεν ενδιαφέρει. Να είστε καλά, να είστε καλά. Εσύ πρέπει, εσύ να είστε καλά. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Παράλα μετά θα πεις ένα γεια. Γεια σας. Γεια σου Χαράλαμπε. Είσαι εξαιρετικός. Για λοιπόν, πες το, ποιο τραγούδι τραγουδάει ο Ψαραντώνης. Ποιο τραγούδι τραγουδάει ο Ψαραντώνης. Το μανταρίνι. Το μανταρίνι. Τι να πω, θα μας το πει, θα μας πει τώρα ένα ρεφρέν ή την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά πιστεύω, είναι λίγο δύσκολη ώρα. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, τους χαιρετισμούς μας, είστε υπέροχοι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε Κρήτη, αγαπάμε Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πολύ, σας ευχαριστούμε πολύ. Είστε εξαιρετικοί.